Στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε νέα έφοδο τη Ελλάδα στι φυλακέ Κορυδαλού. Ο Αλέξανδρο Καλαφάτη μαζί μα έχουμε δυστυχώ και ευρήματα. Πρόκειται Αλέξανδρο. για τη δεύτερη έρευνα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι άντρε εξωτερική φρουρά, μπήκαν σε όλα τα κοιλιά τη πέμπτη πτέρυγα. Είχαν μπει στο Β... ψυχιατρίο, θυμίζω. Ακριβώ πριν από λίγε ημέρε. Βρήκαν λοιπόν ένα φορητό υπολογιστή, 13 κινητά τηλέφωνα, βρήκαν δύο μαχέρια εμπορίου και πολλά αυτοσχέδια μαχέρια. Ε, Πρόκειται για μια προσπάθεια που γίνεται να περιοριστεί το έγκλημα εντό των τυχών, να ελεγχθεί λίγο η κατάσταση, διότι υπάρχουν πληροφορίε ότι για αρκετό καιρό ήταν ανεξέλεκτη η κατάσταση και τώρα ίσω παραμένει. Γίνεται μια προσπάθεια. Να σα πω ότι σύμφωνα με πληροφορίε, ο, ένας, ο κρατούμενο, στο οποίο το κελί βρέθηκαν πολεμοφόδια, είχε κατηγορηθεί για μια δολοφονία που είχε γίνει το Μάιο του 2016. Είχε σκοτώσει έναν 20χρονο νεαρό με καραμπίνα και μάλιστα άφησε το. εγκατέλειψε το πτώμα και έκλεψε από το θύμα του το κινητό του τηλέφωνο και ένα μικρό υπολογιστή. Και σύμφο, σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίε, όταν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι του πήραν το, τον υπολογιστή, αντέδρασε έντονα και μάλιστα υπάρχουν κάποιε αναφορέ ότι του απείλησε μάλιστα. Ε, να σα πω ότι. Τον της... υπολογιστή από το κελί, λέμε. Ακριβώ. Τον φορητό υπολογιστή. Μάλιστα. Να σα πω ότι πριν από λίγε μέρε είχαν γίνει έρευνε σε 12. Και για, και στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλού, είχα βρεθεί και σε εκείνη την περίπτωση κινητά τηλέφωνα, αλλά και ναρκωτικές ουσίες. Σε πολλά τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.